σας. Καλησπέρα και καλή νέα σεζόν. Καλή νέα σεζόν και στα παιδιά που ξεκίνησαν τα σχολεία τους πολύ πολύ νωρίτερα από εμάς, δύο εβδομάδες πριν. Για όλους εμάς, αυτόν τον υπέροχο χώρο της τηλεόρασης, γενικότερα το media, που πάντα εκεί μέσα Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβρη, είναι η περίοδος του ξεκινήματός μας. Εγώ τώρα γιατί πάλι έχω άγχος. Αναρωτιέμαι κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Λέω, καλά, δεν τρέπεσαι. Τι να πούν και οι καινούργοι. Τόσα χρόνια. Ξεπεράσαμε τις δύο δεκαετίες. Για ποιο λόγο πάντα στην πρώτη εκπομπή να έχω αυτό το σφίξιμο, αυτό το πόνο, αυτό το, την αγωνία. Τέλος πάντων, θα το ξεπεράσουμε γιατί εγώ, όταν βρίσκομαι στην παρέα μου, στους φίλους μου, στους δικούς μου ανθρώπους, όπως φαντάζομαι και εσείς και όπως και όλοι, αισθανόμαστε το ίδιο πράγμα. Καλά. Καθόμαστε καλά. Αισθανόμαστε αυτή την ζεστασιά των δικών μας ανθρώπων. Λοιπόν, καλή νέα σεζόν σας είπα, αλλά φέτος όπως και σας έγραψα, είναι λίγο απρόβλεπτα τα πράγματα για πολλούς από εμάς μέσα σε αυτό το χώρο. Δεν ξέρω αν θα είμαστε η παρέα σας μέχρι, όπως συνήθως, τέλος Ιουνίου ή μέχρι όποτε. Τέλος πάντων, μέχρι και όποτε, εμείς την αισιοδοξία, το κέφι, το χαμόγελο, αυτό που χρειάζεστε κι εσείς και εμείς, δεν πρόκειται να το στερηθούμε. Πάντα σας λέγαμε και το πιστεύαμε ότι πρέπει τα πράγματα να τα σκεφτόμαστε θετικά. Πρέπει πάντα να βρίσκουμε, να δημιουργούμε στο μυαλό μας, έστω και μια φανταστική, ανοιχτή, τι να πω, πύλη, διάθεση, κατάσταση, έτσι κάτι να γίνεται, σαν κάτι καλό να έρχεται. Ισχύει για όλους μας. Ισχύει για όλους μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ και προχωράμε, μιας και μόλις ξεκινήσαμε κανονικότατα, πάντα με την εκπομπή που όλοι γνωρίζετε, με κάποιες αλλαγές λίγο στα θεματάκια, κάποιες αλλαγές λίγο στο σπίτι μας, το φρεσκάραμε, το ανανεώσαμε, το κάναμε κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως το νιώθω εγώ από την ώρα που μπήκα μέσα, λίγο πιο κοριτσίστικο, θα μου πεις, δεν ήταν και τα άλλα χρόνια. Ήταν, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω, φέτος το νιώθω πιο. Πολύ γυναικείο, ρε Γρηγόρη. Λοιπόν, έφυγα, πάω κοντά τους. Τι θα το έχουμε το σπίτι, αντρικό. Βλέπετε πώς ξεκινάω, ε. Δεν είμαστε τρεις, αλλά είναι πάντα ο βαθύς πυρήνας. Καλώς. Το τρίο συνταξιούχη. Καλή μας αρχή. Καλή μας αρχή. Το τρίο συνταξιούχη. Το προλαβαίνεις τίγρη δίπλα μου. Για να μην χαλάμε και τις συνήθειες. Εδώ θέλει. Φέτος δώσατε ρέστα, παιδιά. Τι μου περνάτε μηνύματα. Ποιο μεγάλο θα δέσμο δεν μου έχετε φέρει. Μουρία στην πλάτη μου. Κάτι μοσχομυρίζει. Μοσχομυρίζουν. Να είναι καλά ο Γρηγόρης. Ποιος Γρηγόρης. Κορονιός Φλάουερ. Εγάλεο. Εγάλεο. Εγγύηση. Εγγύηση. Έκανε μια απλή ανθοδέσμη. Φέρτε ένα Κλάρκ να τη βγάλουμε έξω. Να τη βάλουμε εδώ για να μην τη χαλάσουμε. Διότι βλέπω ότι θα στολίσω όλα τα βάζα του σπιτιού μου. Είναι πολύ μεγάλη και πολύ όμορφη. Καταπληκτική. Θα σε φοντάρει και όλα στα πράγματα. Κάτσε, λένε, έχουν γίνει κάποιες. Άρα χιουμορίστα, Παδωρή. Δεν είμαι χιουμορίστας. Αν δεν είχαμε και λίγο χιούμορ, δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, δυσχέρειες, ανατροπές, εμπόδια, τρικλοποδιές κτλ. Και πάνω σε αυτό που έλεγες, έχω να προσθέσω ένα πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχω νομίζω ξαναπεί. Είναι πολύ σπουδαίο ότι είμαστε τόσα χρόνια σε ένα εργασιακό πλαίσιο εδώ στον Α, σταθερό και πραγματικά καλό. Με μένα προσωπικά και φαντάζομαι στους περισσότερους από εμάς, εάν δεν μας έχουν εμπιστοσύνη να ανθίσουμε και να δημιουργήσουμε, δεν μπορούμε. Η δουλειά μας είναι να ασχολούμαστε με ένα αντικείμενο, καθένας διαφορετικό, να τα ενώνουμε όλα μαζί και να μπορούμε να επικοινωνούμε. Αυτό μας έχει πάρει πάρα πολλά χρόνια να το κάνουμε. Έτσι. Δεν είναι καθόλου δεδομένη η επικοινωνία με τους θεατές, τους τηλεθεατές. Έχουμε λοιπόν προσπαθήσει και νομίζω ότι ως ένα βαθμό τα έχουμε καταφέρει. Η δουλειά μας δεν είναι ούτε να πιθανολογούμε, ούτε να οικοτολογούμε, ούτε να υπολογίζουμε, ούτε να νομίζουμε, ούτε να ποντάρουμε. Είναι να δουλεύουμε. Ακριβώς. Και σε μια χώρα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει προβλήματα, είμαστε σε μια δουλειά που έχει προσπαθήσει να ανακόψει τα περισσότερα, εννοώ για τον Α. Και είμαστε σε ένα χώρο που έχει και αυτός πλέον κάποια θέματα, σοβαρά να λύσει. Όχι πολύ δυσκολότερα ή πολύ χειρότερα από όλα αυτά που βιώνουν οι υπόλοιποι, οι άνθρωποι που μας βλέπουν. Απλώς και εμείς τώρα τελευταία το αισθανθήκαμε λίγο παραπάνω. Η ελπίδα είναι ένας σύντροφος. Δεν είναι όμως ο μόνος πλοηγός. Το καθαρό μυαλό, η ψυχραιμία και η παιδεία είναι οι καλύτερες. Μωρέ, νομίζω. Μωρέ, μου μας εκπροσωπείς όλους μας. Αυτός ο λόγος σου, σε παρακαλώ. Να σου πω. Είσαι ο πατέρας μας. Όχι, τα παίρνω πίσω όλα γιατί με χειροφιλήσαμε.
Όχι, ρε Θοδωρή. Γιατί και φίλο σου, αφού το ξέρει. Και εγώ για να το χαλαρώσω, ρε παιδιά, είχαμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Ήρθε η 2 το Σεπτέμβρη, ξυπνά, λε. Τι ευχάριστα νέα είναι αυτά, ρε παιδί μου. Τι ωραία θα περάσω από εδώ. 6,5 ώρα, αδερφή μου. Κατερίνα. Είχαμε άδεια. Λοιπόν, εντάξει. Δεν θέλω να μένουμε στα δικά μας. Εμείς θα είμαστε εδώ. Μέχρι όποτε. Και πάντα ίδιοι. Ναι. Μέχρι όποτε. Όχι, λοιπόν, ναι. Κούκλα μου. Έφεξες. Έφεξα. Έφεξες. Όχι, την αλήθεια. Τι έφεξες ή όχι. Κοίτα, το καλοκαίρι πρόσεχα λίγο. Είπα, εντάξει, δεν γίνεται. Αλλά μετά με περίμεναν χαρές και ήρθα και από τελειώθηκα. Χαρές, από άλλο κανάλι έχουμε να σε δούμε έτσι. Έτσι. Από ένα προηγούμενο. Από τον Αντένα. Ήμουν και πολύ νεότερο. Ξέρετε πόσα χρόνια είμαστε εδώ. Έχετε καταλάβει ότι φέτος είναι η 12η χρονιά. 12, ναι. 12 φέτος. Είναι η χρονιά που ξεκινάμε. Καλά που δεν ήταν η 13, γιατί θα λέγαμε ότι αυτό θα έφταιγε. Όχι, και δεν ισχύει. Δεν τα λέμε και πολύ έτσι εύκολα αυτά, αλλά όχι, δεν φταίει αυτό. Ελένη, και εμείς κάναμε δίαιτα, δεν καταντήσαμε έτσι σαν και εσένα. Έστα γρήγορα, μωρέ, έβλεπα στο Instagram όποτε άνοιγα, ήσουν συνέχεια σε παραλίες, με φαγητά, μαγείρευε, τρώγατε. Όλοι σάνια έβγαζε, ξανατρώγατε. Σταμάτα, μου βάλε την τίγρη πάνω σε. Μπορείτε να τα ανοίξει μαγαζί. Ναι, ποτέ δεν ξέρω. Εδώ μου βάλε την τίγρη και είναι έτοιμη να με κατασπαράξει. Έχει και από το καλοκαίρι κάποια θέματα μαζί μου και θέλει να ξεσπάσει πάνω με. Εγώ, αν έμπαινα σε ένα μπαρ και την έβλεπα έτσι ντυμένη, θα φοβόμουν. Θα φοβόμουν γιατί μου βγάζει επιθετικότητα. Τι φοβάσαι, έλα κοντά. Νομίζω σου βγάζει ερωτισμό και αυτό είναι που σε φοβίζει. Έχει πάντα ένα φόβο με τον ερωτισμό. Ο επιθετικό ερωτισμό με φοβίζει. Για ποιο εκπομπή είμαστε, εγώ και ο ψυχολόγο. Λοιπόν, να περάσει να γνωρίσουμε λίγο και ένα νέο φρέσκο υπέροχο κορίτσι. Κοριτσάκι μικρό, χαριτωμένο και πολύ πολύ λαμπερό. Που θα είναι φέτος κοντά μας είναι η Κωνσταντίνα Κομμάτα. Να το μάθετε σωστά, γιατί και εμείς ακόμα το κάνουμε το λαθάκι μας. Κομμάτα, κόμματα. Ας τα κόμματα. Κομματά. Τέλος πάντων, θα είναι η Κωνσταντίνα μας. Έλα μέσα. Έλα, έλα, έλα μέσα. Κούκλα. Έλα. Καλώς ήρθες. Του γνώρισε την παρουσιάστρα μας, μας φιλά. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σε βρίσκουμε. Κορίτσι μου, καλώς ήρθα. Κάτσε εδώ, Κωνσταντίνα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που. Κάτσε, κορίτσι μου, κάτσε. Κάτσε, αγάπη μου. Φέτος ανήκω κι εγώ σε αυτή την όμορφη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθες. Την κούκλα μου, συναδέλφισα. Δηλαδή, η Κωνσταντίνα μας είχε πάρει το μάτι σου καθόλου. Τι εννοείς, αν... Μας έβλεπες. Εννοείται. Και τι νόμιζες για μας. Εντάξει, αυτό θα τα πούμε μετά. Στο χρόνο που θα έχουμε, θα έχουμε να λέμε. Τα καλύτερα. Πάμε να δούμε την Κωνσταντίνα σε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Για πολλά χρόνια δεν τη φώναζαν με το όνομά της. Έλεγαν «Μη» ό,τι κι αν έκανε. Ήταν λίγο παραπάνω ζωηρή από το κανονικό. Αυτό το κορίτσι που κάνει γκριμάτσες στο φακό είχε καταλήξει από πολύ μικρή στο τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Κανείς δεν προσπάθησε να της αλλάξει γνώμη και στα 19 της γράφτηκε στη δραματική σχολή. Πριν ακόμη κάνει οτιδήποτε θεατρικό, πήρε μέρος σε έναν διεθνή διαγωνισμό για ένα βίντεο κλιπ του θρύλου των Beatles, Ringo Starr. Η Κωνσταντίνα Κομμάτα έπαιξε τη λευκή σοκολάτα στο πρώτο της θεατρικό, την χώρα των ονείρων. Αγαπούσε τα γλυκά και πριν από αυτό. Τα αγαπημένα της είναι το cheesecake και ο κορμός. Στην τηλεόραση μπήκε από το TV 100 και την εκπομπή Free Fall και αργότερα ήρθε το Όλα Καλά του Μακεδονία TV. Έχει 8 μήνες που μένει μόνιμα στην Αθήνα. Αφορμή ήταν οι συμμαθητές, το σύριαλ του Αντένα, όπου υποδίθηκε την Αλίνα, την κόρη του Κώστα Κόκλα. Το πρώτο πράγμα που τη δυσκόλεψε στην πρωτεύουσα ήταν το πώς ορίζεται το απ' όλα στο σουβλάκι με πίτα. Πέρασαν λίγες εβδομάδες για να συνηθίσει να ζητά την αγαπημένη της κέτσα. Από τη Θεσσαλονίκη της λείπει ο Willy, ένα γλυκύτατο Yorkshire, οι γονείς και οι αδελφοί της. Η ζωηρή Κωνσταντίνα Κομμάτα ετοιμάζεται να ξεχυθεί στους δρόμους της Αθήνας. Θα σας κερδίσει με την ευγένειά της. Τι γράψες. Μένα μου αρέσει που είσαι κοριτσάκι. Δηλαδή είσαι 23 χρονών, αλλά είσαι και φαίνεσαι. Έτσι, και φαίνεσαι και συμπεριφέρεσαι ανάλογα. Το λίγο που μου δόθηκε ευκαιρία να σε γνωρίσω, λίγο στο γραφείο, λίγο να τα πούμε, λίγο να σε δω στις πρόβες, να μπαίνεις, να βγαίνεις κτλ. Μ' αρέσει που η εικόνα σου συμβαδίζει με την ηλικία σου και με αυτό που είσαι. Μην αλλάξεις. Και σε ευχαριστώ για τον Κώστα πολύ για το υπέροχο βίντεο. Και εμένα μου αρέσει που είσαι κοριτσάκι. Μεγάλη χαρά μου είναι που είσαι Γρηγόρη. Που είσαι δίπλα μου. Γρηγόρη. Ναι. Ένα ήταν το γεγονός, παιδιά. Τώρα κάνατε κάποιες κουβέντες προηγουμένως. Στεναχωρηθήκαμε, αγχωθήκαμε. Ένα ήταν το γεγονός. Ποιο, μας μαύρισε το καλοκαίρι, δεν μιλήσαμε. Ποιο, Γρηγόρη. Χώρισε ο Μπραντ
Βεβαίως. Τώρα μετά το καλοκαίρι δεν ξεκινήσαμε δουλειά. Χωρίς ο Brad Pitt με την Αντζελίνα Τζολί. Τελειώσαμε. Όλα τα άλλα. Γιατί δεν νοιάζει, τι με κόβει. Θα απασχόλησε κάτι περισσότερο από αυτό ολόκληρο το καλοκαίρι. Αυτό ήταν ούτε η καλή μου. Ούτε εμένα. Γιατί βλέπεις ότι συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες σε ένα ζευγάρι που ποτέ μα ποτέ δεν περίμενες ότι θα φτάσει στο διαζύγιο πριν δύο χρόνια. Πάλι γιατί δεν το περίμενε, δεν το περίμενε. Δηλαδή γάμου να χαλάνε. Ξέρει πότε το περίμενα. Πότε. Από τη στιγμή που παντρεύτηκαν. Λέω είναι τελειωμένοι. Αυτό γιατί. Γιατί ο γάμο σκοτώνει τον έρωτα τελικά. Ο γάμο τα σκοτώνει όλα. Τέλο και τα μικρόβια σκοτώνει. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί χωρίσανε. Λένε πολλά. Ακούγονται πολλά. Λέει για τη Μαριόν Κοτιγιάρ. Ποια παιδί μου? Τη Μαριόν Κοτιγιάρ. Σου κάνε μάθημα. 2,5 μήνες πρόβα και το όνομα. Εδώ έχει κάνει συνέντευξη ο άνθρωπος, μου έχει μιλήσει για την κοπέλα, η οποία αντιπώ την αμαρτία μου, Ελένη. Τρομερή. Καλά, το θέμα μας είναι ότι χώρισε το ζευγάρι και εσύ έχουμε φτάσει στο να την πεις την αμαρτία σου, τρομερή κοντιά. Επειδή στεναχωρήθηκα, λέω να μην μείνω στο χωρισμό, να πω δύο λόγια για τη Μαριόν. Που η κοπέλα περνάει τα πάνδυνα. Λένε ότι είναι ζευγάρι, ούσα σε σχέση με ένα παιδάκι, έγκυος τώρα. Πέρασε δύσκολα η κοπέλα, δεν πέρασε ωραία. Εντάξει. Και γιατί γίνανε όλα αυτά. Εσύ το ξουμάβρισε εντελώς το καλοκαίρι. Λίγο η Κοτιγιάρ, λίγο ο Πιτ. Δεν παιδιά, αυτοί τώρα δεν χωρίσανε. Καμιά εβδομάδα πριν βγούμε. Πώς σας μαύρισε το καλοκαίρι. 19 του Σεπτέμβρη. Εσείς όλο το καλοκαίρι σκεφτόσατε ότι αυτόν το Σεπτέμβρη αυτοί θα χωρίσουν. Το νιώθω τότε στον ύπνο μου. Θα με τρελάνετε. Εσύ πιστεύεις ότι το περάσαμε εύκολα αυτό που ακούσαμε το χωρισμό αυτόν. Όχι, δεν το περάσαμε. Δηλαδή δεν είχε άλλη έγνοια να κάνει. Καμία. Αυτή ήταν η έγνοια σου. Τώρα θα σου πω. Αυτό το ζευγάρι να είναι μαζί. Και τελικά του μαυρίζει το καλοκαίρι 19 Σεπτεμβρίου.